Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Ασπρόπυργο, γιατί εκεί είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Όλη νύχτα τεράστια πυρκαγιά, αυτό που βλέπουμε είναι ο Φάνης ο Καραμπατσάκης από πολύ νωρίς εκεί σε εργοστάσιο πλαστικών. Σε εργοστάσιο πλαστικών. Μάλιστα. Έστειλε και το 112 μήνυμα. Μεγάλη κινητοποίηση. Καλημέρα, Φάνη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπορεί η πυροσβεστική να μην δέχτηκε κλήσεις για την κακοκαιρία. Είναι καλύτερη εικόνα. Μπορεί να μην δέχτηκε κλήσεις για την κακοκαιρία, ωστόσο έριξε με μεγάλη δύναμη, μπήκανε με μεγάλη μάχη, δόθηκε εδώ λεωνύχτια από την πυροσβεστική υπηρεσία να μην επεκταθούν οι φλόγες, πολύ έφλεκτα υλικά. Βλέπουμε πλαστικούς σωλήνες, πλαστικά δοχεία στην πλαστικοβιομηχανία. Οι 70 πυροσβέστες πήραν μέρος στην κατάσβεση, η οποία ξεκίνησε από εξωτερικό χώρο του εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Αγία Σοφία στον Ασπρόπυργο στις 9.30 εχθές το βράδυ. Εμείς, Φάνη, βλέπουμε και τις τεράστιες φλόγες στη διάρκεια της νύχτας. Ήταν πολύ μεγάλη η πυρκαγιά, πολύ μεγάλη η φωτιά, πολύ η καπνή. Είχε πολύ πληγεί μεγάλη. Όλη η περιοχή από τους τοξικούς καπνούς, γι' αυτό και το 112 είπε στους πολίτες να κλείσουν και τα παράθυρα ακόμα, διότι υπήρχε κίνδυνος για το αναπνευστικό. Και κίνδυνος να επεκταθεί η πυρκαγιά σε όλη τη βιομηχανική ζώνη. Βέβαια. Εκεί. Δηλαδή, βέβαια, η μάχη που έχουν δώσει οι πυροσβέστες είναι τεράστια. Ναι. Ακριβώς, πολύ μεγάλη μάχη δόθηκε από την πυροσβεστική για μια πολύ δύσκολη φωτιά και μήνυμα από το 112 για αποπνιχτικού και τους καπνούς, τους επικίνδυνους καπνούς. Ήταν αποπνιχτική η ατμόσφαιρα και ειδικά μηχανήματα εδώ τα οποία ρίχνουν αφρό που σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις καύσης συνθετικών υλικών. Έχει γεμίσει το έδαφος με τον αφρό αυτόν. Η εικόνα είναι καλύτερη, η φωτιά είναι σε ύφεση, έχει περιοριστεί σε ένα κτίριο, έχει δυστυχώς επεκταθεί και στο εσωτερικό κτιρίων της κατάστασης αυτής, η οποία είναι 4 στρέμματα περίπου, και έχουν μπει πυροσβέστες μέσα και την έχουν σχεδόν, εγώ θα έλεγα, την έχουν θέσει υπό έλεγχο. Είναι αρκετή η πυροσβεστική δύναμη εδώ. Είναι 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, είναι 2 πεζοπόρα, είναι 2 κλιμακοφόρα, είναι υδροφόρες της ΟΤΑ, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και είναι και εθελοντές πολλοί που έχουν έρθει εδώ. Περιμετρικά υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις με εργοστάσια παρόμοια. Οπότε αν έφευγε η φωτιά από εδώ, καταλαβαίνετε όλοι τι μπορούσε να γίνει. Είχε κλείσει ο δρόμος αρχικά, είχε στείλει μήνυμα η τροχέα ότι στην οδό Αγία Σοφίας από το ύψος του λεωφόρου ΝΑΤΟ στο ρέμα προστατική οδό. Ωστόσο τώρα, πριν από λίγο που πληροφορηθήκαμε ότι είχε ανοίξει, έχει δοθεί στην κυκλοφορία, έχει φύγει ο κίνδυνος. Και οι καπνοί ακόμη βλέπουμε ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπαμε, δηλαδή, τις προηγούμενες ώρες, αυτή η επικίνδυνη κατάσταση με τους καπνούς. Ωστόσο, ακόμη και τώρα βλέπουμε καπνούς οι οποίοι αναδύονται μέσα από την κατάσταση. Ναι. Θα συνεχίσει να καίει τώρα αυτό για μέρες κιόλας μπορεί, γιατί είναι και πλαστικό. Φανή, έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά? Ήταν κλειστό το εργοστάσιο? Από τον εξωτερικό χώρο. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο, ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο, από ό,τι πληροφορούμαστε. Κάποιον σωλήνα με κάποιον τρόπο πήρε φωτιά ενδεχομένως και γρήγορα λόγω των υλικών επεκτάθηκε. Μάλιστα. Ναι. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απόφαση από την περιφέρεια Αττικής για τα σχολεία της περιοχής, γιατί σε βλέπουμε να φοράς μάσκα και καλά κάνεις. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τους πυκνούς καπνούς και όσα εκλείουν τα πλαστικά που καίγονται όλη νύχτα έχουν διαμορφώσει επικίνδυνες συνθήκες. Γι' αυτό και το 112, ξαναλέμε, απεστάλλει στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, προκειμένου να μην εισπνέουν όλο αυτό το πράγμα που είχε διαμορφωθεί από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο των πλαστικών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απόφαση την περιφέρεια σχετικά με τα σχολεία της περιοχής. Θα δούμε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο εάν μας έρθει κάτι νεότερο, ή θα ζητήσουμε και από την περιφέρεια να μας απαντήσει εάν μπορεί τι θα γίνει με τα σχολεία της περιοχής, ώστε να ξέρει ο κόσμος, διότι προφανώς μπορεί να έχει τεθεί σε έλεγχο η πυρκαγιά,
Όλο αυτό όμως το σύννεφο, το τοξικό που έχει αναπτυχθεί, έχει διαμορφωθεί από, από αυτές τις τεράστιες φλόγες όλη τη νύχτα, ρε παιδί μου, στα πλαστικά, δες πόσο πυκνό είναι. Τώρα, βλέπεις την εικόνα που, βέβαια, βλέπεις την εικόνα που μας δίνει ο Φάνης και βλέπεις και την εικόνα εχθές το βράδυ και πραγματικά θα το ξαναπώ, είναι αδιανόητο αυτό το μέγεθος. Ναι. Άρα, πολλά μπράβο για ακόμη μια φορά στους πυροσβέστες μας, γιατί δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή. Κυρίως το υλικό, ακριβώς, και το υλικό το συγκεκριμένο το γνωρίζουμε όλοι τι μπορεί να προκαλέσει και πόσο δύσκολο είναι να το σβήσεις. Όμως έδωσαν τεράστια μάχη και κατάφεραν σήμερα το πρωί να ξημερώσουμε με αυτή την εικόνα. Αλλά πολύ προσοχή, όπως είπες και εσύ, Άκη μου, διότι ο καπνός είναι εξαιρετικά τοξικός και τα σωματίδια αυτά θα βρίσκονται στον αέρα για μέρες. Ναι, ναι. Πολύ προσοχή, να δούμε. Παιδιά, σε κάθε περίπτωση, φορέστε μάσκες εκεί στην περιοχή σήμερα. Ναι. Ξέρουμε ότι έχουμε απαλλαγή, αλλά δεν είναι για τον κορονοϊό η μάσκα σε αυτή τη φορά. Είναι για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από αυτό το τοξικό υλικό που έχει εκκληθεί. Λοιπόν, καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα. Νομίζω ότι περισσότερο μετά από κάποια στιγμή διαχείριση κάνανε να μην επεκταθεί, δηλαδή να την περιχαρακώσουν την πυρκαγιά, να μην επεκταθεί στις διπλανές εγκαταστάσεις, στις παρακείμενες εγκαταστάσεις. Και την άφησαν να κάψει ό,τι να έκαψει. Έτσι είναι, μα τι θα κάνουμε τώρα, μπορούν να κάνουν κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Φαντάζεσαι όμως να είχαμε επέκταση στη βιομηχανική ζώνη, τι θα γινόταν. Βέβαια. Απίστευτα πράγματα. Τουλάχιστον έχουμε αυτή την εικόνα σήμερα το πρωί. Να δούμε τι θα βγάλει και το ανακριτικό. Γιατί εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση και η ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά και το σημείο που ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο. 11 το βράδυ ήταν. 11 το βράδυ ενημερωθήκαμε, ναι. Οπότε μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν κλειστή επιχείρηση. Να δούμε.